Γιατί τώρα, γιατί στη Θεσσαλονίκη αυτό το διήμερο των αλληλέγγυων σχολείων? Μας ενδιαφέρει να δείχνουμε σε όλη τη χώρα το χαρακτήρα των αλληλέγγυων σχολείων. Δηλαδή τα θέματα που θέλουμε να βάζουμε σχετικά με την επέκταση της αντίληψης για το δημόσιο χαρακτήρα της εκπαίδευσης, για τη συμμετοχή, για τη δημοκρατία, για ένα καλύτερο δημόσιο σχολείο. Το γιατί τώρα έχει να κάνει με το ότι είμαστε ένας ζωντανός οργανισμός. Δεν είμαστε ένα εγχείρημα το οποίο τοποθετείται έξω από το χώρο, έξω από το χρόνο. Μπορεί να μην έχουμε αμιγώς και μόνο κινηματικά χαρακτηριστικά, αλλά είμαστε κινηματική διαδικασία. Η Θεσσαλονίκη πρόσφατα μας έχει προβληματίσει πολύ. Είμαστε πάρα πολύ ανήσυχοι για όλες αυτές τις εξελίξεις, οι οποίες δυστυχώς συμπεριέλαβαν και το δημόσιο σχολείο. Με αφορμή βέβαια όλα τα ζητήματα γύρω από το μακεδονικό κτλ. Πιστεύουμε όμως ότι η Θεσσαλονίκη παραμένει μια βαθιά δημοκρατική πόλη. Παραμένει μια πόλη πρωτοπορίας, μια πόλη με πάρα πολύ νέο κόσμο, με πάρα πολύ φαντασία. Εμείς οι ζωντανοί άνθρωποι που βγαίνουμε στο φως, νομίζω ότι είμαστε εδώ και αν συνεννοηθούμε μπορούμε να ορίσουμε εμείς το χαρακτήρα και την καρδιά όλων των πόλεων. Στο διήμερο δώσατε τον τίτλο «Στα δικά μας σχολεία υπάρχουν μόνο παιδιά». Είναι λίγο οξύμορο το γιατί πρέπει να το πούμε αυτό, αλλά δυστυχώς έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που το αυτονόητο γίνεται τίτλος και αίτημα διεκδίκησης. Στα δικά μας σχολεία υπάρχουν μόνο παιδιά και δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν όλα τα παιδιά και όλα τα άτομα με τους ίδιους όρους. Ανεξάρτητα από μέρος καταγωγής, ανεξάρτητα από φύλο, ανεξάρτητα από οτιδήποτε άλλο το οποίο μερικοί και μερικές θεωρούν ότι πρέπει να διαχωρίζει τους ανθρώπους. Εμείς λέμε λοιπόν ότι η παιδεία είναι ένα κοινό αγαθό. Ένα πάρα πολύ καλό πεδίο πολιτισμικής ανταλλαγής, συνεργασίας, βελτίωσης, κοινωνικής ενδυνάμωσης. Το διήμερο αλληλέγγυων σχολείων εδώ στη Θεσσαλονίκη έχει πρόταγμα αντιφασιστικό και αντιρατσιστικό. Το διήμερο έχει ακριβώς αυτό το πρόταγμα και επειδή θέλουμε να επαναπροσδιορίζουμε το ρόλο μας στην εκάστοτε πραγματικότητα, στη συγκυρία που ζούμε και στην πόλη που ζούμε, το τελευταίο διάστημα ζούμε μια πραγματικότητα λίγο ζωφερή. Μια πραγματικότητα που είχε επιθέσεις σε κοινωνικούς χώρους και εμπρισμούς, είχε επιθέσεις σε ΛΟΑΤΚΙ άτομα, σε πρόσφυγες και μετανάστες. Άρα λοιπόν, εφόσον θέλουμε να έχουμε ρόλο και στην πραγματικότητα που ζούμε, σίγουρα δεν μπορούσαμε να μην δώσουμε και από τη δική μας πλευρά μια απάντηση. Και έχοντας αυτό το δίκτυο, θεωρήσαμε ότι αυτό το δίκτυο πρέπει να λειτουργήσει και ως ασπίδα προστασίας σε μαθητές που μπορεί καθημερινά να εκφοβίζονται, να βιώνουν ρατσιστικές συμπεριφορές, πολλές φορές να βρίσκονται ακόμα και στο περιθώριο. Έτσι λοιπόν είπαμε με το δίκτυο των αλληλέγγυων σχολείων να διοργανώσουμε μια εκδήλωση, μια πολύμορφη δράση, να βάλει τα δικά μας χαρακτηριστικά στο πώς η ίδια η εκπαίδευση θα έπρεπε να λειτουργεί σε μια κατεύθυνση που να μην δίνει χώρο και περιθώριο σε ρατσιστικές ιδέες και μυσαλλόδοξες φωνές εντός του δημόσιου σχολείου. Άρα λοιπόν, ως ένα πρώτο πράγμα που κάνουμε στη Θεσσαλονίκη, το θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό. Το θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό γιατί μας έδωσε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με μαθητές αλλά και με εκπαιδευτικούς, με το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας, να ανταλλάξουμε ιδέες και να δούμε το πώς αυτή την ελευθερία έκφραση που βιώνουν οι μαθητές μας εντός του αλληλέγγυου σχολείου θα μπορούν να τη βιώνουν και εντός του δημόσιου σχολείου. Και εκεί είναι και ο δικός μας ρόλος, θεωρούμε. Το πώς αυτές τις πρακτικές, αυτές τις ιδέες, τις αξίες, αν θέλετε, που μπολιάζονται στους ίδιους μαθητές μέσα από ένα αλληλέγγυο σχολείο, θα μπορέσουμε να τις μπολιάσουμε και στο δημόσιο σχολείο. Πάρα πολλές δομές από το 11-12 και έπειτα. Βγήκαν μπροστά σε πλαίσιο αυτοοργάνωσης και προσπάθησαν να αρθρώσουν έναν πολιτικό λόγο ο οποίος κινείται σε δύο επίπεδα, ότι δεν θα μας αφήσετε να πεθάνουμε, ότι δεν θα πεθάνουμε λόγω της κρίσης, αλλά παράλληλα καλύπτοντας οποιοδήποτε κενό καλυπτόταν από την οργανωμένη πολιτεία ή από τον ιδιωτικό τομέα, εμείς θα το καλύψουμε με άλλους όρους. Να ρωτήσω κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με το δίκτυο. Για παράδειγμα, πώς
μία δομή γίνεται μέλος του δικτύου ή πώς επικοινωνεί το, πώς επικοινωνούν τα διάφορα εγχειρήματα του δικτύου μεταξύ τους ή αν έχουν κάποιες κοινές στοχεύσεις, ας πούμε. Μας ενδιαφέρει η συμμετοχή, μας ενδιαφέρει η εμπλοκή και μας ενδιαφέρει η εκπαίδευση ως αφορμή εμπλοκής σε άλλες δράσεις αλληλεγγύης, σε περισσότερο πολιτισμό. Είμαστε αντιφασίστες. Είμαστε αντιρατσιστές στην καθημερινότητα. Και αυτό σημαίνει ότι παλεύουμε καθημερινά για να μην είμαστε εμείς οι ίδιοι και εμείς οι ίδιες σε ένα πλαίσιο το οποίο ενίοτε είναι ιεραρχημένο, γιατί έτσι έχουμε γεννηθεί, έτσι έχουμε μάθει, έτσι με αυτές τις στερεοτυπικές αντιλήψεις έχουμε μεγαλουχηθεί και προσπαθούμε να τις ξεπεράσουμε. Και αυτό είναι ένα καλύτερο πλαίσιο. Με λένε Αιδί. Γεια σας. Με όνομα είναι Κριστίνα, είμαι Βραζιλία. Το όνομα μου είναι Εύα Χότζα. Σαλάμου αλίκουμ. Με όνομα Ζιχάνα, με Τάρικα, με Πακιστάν. Γεια σας. Όνομα μου είναι Ιφτάρ Βουθέν. Με όνομα Ζιχάλα. Το Πανελλαδικό Δίκτυο Αλληλέγγυων Σχολείων είναι μια προσπάθεια 10 δομών από όλη τη χώρα, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλληλέγγυας εκπαίδευσης. Δηλαδή, κάνουν εθελοντικά μαθήματα σε πλαίσιο αυτοοργάνωσης, σε πλαίσιο περισσότερης συμμετοχής και δημοκρατίας. Καλύπτοντας ανάγκες πραγματικές, καλύπτοντας ανάγκες οι οποίες έχουν να κάνουν με ό,τι ορίζει η κοινωνία ως ανάγκη, δηλαδή ό,τι δεν καλύπτεται λόγω της οικονομικής κρίσης, και γι' αυτό συχνά λέμε ότι είμαστε και γέννημα της κρίσης. Παρόλα αυτά, βάζοντας πολύ διαφορετικά στοιχεία από οποιαδήποτε άλλη μη κερδοσκοπική απλά δομή, όπως είναι ένα κοινωνικό φροντιστήριο ή μια ιδιωτική δομή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Οι δομές αυτές είναι το Αλληλέγγυο Σχολείο της Μεσοποταμίας στο Μοσχάτο, το Αλληλέγγυο Σχολείο του Ταύρου, το Σχολείο Αλληλεγγύης του Κερατσινίου, η Αλληλεγγύη του Πειραιά, το Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών και Προσφύγων Πειραιά και το Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών και Προσφύγων Αθήνας, η Ετεροτοπία εδώ στη Θεσσαλονίκη, το Καρντελέν στην Ξάνθη, το Πολιτιστικό Εργαστήρι της Κέρκυρας και η Πρωτοβουλία Κατοίκων Χίου. Πολύ σύντομα, βέβαια, σε αυτές τις δομές θα προσθεθούν και άλλες. Είμαστε ήδη στην προσπάθεια στο να συμπορευτούμε και με αντίστοιχες προσπάθειες όλη τη χώρα. Το δίκτυο πότε δημιουργήθηκε? Το δίκτυο δημιουργήθηκε το 2015, στα μέσα περίπου του 2015. Εκεί κατορθώσαμε κάποιες δομές και συμφωνήσαμε σε ένα κοινό πλαίσιο δράσης, παρότι η κάθε δομή έχει διαφορετική αφετηρία, ενίοτε και διαφορετικούς στόχους. Σίγουρα όμως έχουμε κοινά πράγματα. Κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια πέρυσι με ένα διήμερο που διοργανώσαμε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα να περιγράψουμε πράγματα που μας αφορούν και νομίζω ότι πλέον είμαστε σε μια καλή φάση συγκρότησης. Δωρεάν βοήθεια. Εθελοντισμό. Άντως. Καινοτομία. Αγάπη. Προβλήδα και αγάπη. Κασμός. Ιστορό. Το Αλληλέγγυο Σχολείο Μεσοποταμίας, πότε ξεκίνησε, πόσα μαθήματα γίνονται, πώς λειτουργεί? Το Αλληλέγγυο Σχολείο Μεσοποταμίας ξεκίνησε το 2013 ως μέρος ενός άλλου δικτύου, του δικτύου της Τράπεζας Χρόνου. Ενός δηλαδή δικτύου το οποίο ανταλλάσσει υπηρεσίες χωρίς τη διαμεσολάβηση χρήματος. Στεγαζόμαστε στο Μοσχάτο, σε ένα χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Δήμο, και αξίζει να υποθεί ότι η Μεσοποταμία λειτουργεί ως χώρος αντιρατσιστικός, πολιτιστικός, κινηματικός από το 2003. Αυτό λοιπόν μας δημιούργησε τη δυνατότητα να λειτουργούμε σε ένα πλαίσιο το οποίο πολιτικά είναι δεδομένο, χωρίς να σημαίνει ότι έχει συγκεκριμένες εξαρτήσεις. Το Αλληλέγγυο Σχολείο λοιπόν ξεπήδησε μέσα από το δίκτυο της Τράπεζας Χρόνου, είναι για μέλη της Τράπεζας Χρόνου, το οποίο πολύ πρακτικά σημαίνει ότι όσοι γονείς ή ενήλικοι μαθητές λαμβάνουν μαθήματα, δίνουν, έχουν το κίνητρο να προσφέρουν σε άλλα μέρη του δικτύου. Λειτουργεί με μεικτές συνελεύσεις γονιών εκπαιδευτικών μαθητών και αξιολογεί τη δράση του τακτικά, οργανώνοντας και δράσεις αλληλεγγύης και πολιτισμού. Είναι ένα σχολείο το οποίο έβαλε ένα πολύ μεγάλο περιεχόμενο και στίγμα σε αυτή την προσπάθεια του δικτύου
της συνεννόησης των αλληλέγγυων σχολείων. Πόσοι άνθρωποι δραστηριοποιούνται σε αυτό το σχολείο? Δραστηριοποιούμαστε φέτος, έχουμε 62 τμήματα, πάνω από 50 εθελοντές και εθελότριες, καθηγητές και καθηγήτριες και 350 μαθητές όλων των βαθμίδων. Ενήλικα τμήματα πολλά, θεατρική ομάδα επίσης σε συνέργεια με το δεύτερο γυμνάσιο Μοσχάτου, μέσω του Συλλόγου Γονέων και Καθηγητών, είναι απέναντι από τη συλλογικότητά μας. Μας ενδιαφέρουν πάρα πολλοί συνέργειες με την τοπική κοινωνία, γιατί η τοπική κοινωνία είναι και η ασφάλεια και η αξιοπιστία μας. Το ουσιαστικό είναι να καταλάβουμε ότι αυτού του τύπου συνέργειες καταδεικνύουν και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε και τη δική μας μετασχηματιστική προσπάθεια. Όταν έχεις λοιπόν ένα σύλλογο του οποίου τα παιδιά είναι στο αλληλέγγυο σχολείο, τότε είναι πολύ πιο ουσιαστικό να αξιοποιήσεις αυτή την ανθρώπινη σχέση, η οποία ενίοτε ξεπερνάει σε ουσία και τον κλασικό θεσμικό τρόπο. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ λοιπόν το να ενσταλάξουμε τις αξίες αυτές της προσπάθειας καλύτερης άσκησης δημοκρατίας κυρίως, αυτό το πλαίσιο να περάσει ουσιαστικά στο δημόσιο σχολείο. Όταν το δημόσιο σχολείο έχει ενεργούς πολίτες δίπλα, οι οποίοι μπορούν σε πλαίσιο αυτενέργειας να εμπεδώνουν καλύτερη δημοκρατία, να εμπεδώνουν ουσιαστικότερη ανταλλαγή πολιτισμών επί της ουσίας ισότητα, τότε μπορούμε να πούμε ότι τα διεκδικητικά αιτήματα τα οποία θα βγουν από το δημόσιο σχολείο δεν θα είναι αντιδραστικά, δεν θα είναι φορτωμένα με περίεργα και επικίνδυνα μεγαλεία, αλλά θα είναι επί της ουσίας, θα είναι αιτήματα δημοκρατίας. Ποιο είναι το Σχολείο Αλληλεγγύης Κερατσινίου? Το Σχολείο Αλληλεγγύης Κερατσινίου ξεκίνησε από μια ομάδα κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι εμπλέκονταν γενικότερα στα κινήματα τα προηγούμενα χρόνια. Στον απόϊχο των πλατιών, λοιπόν, αποφασίσαμε ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε κάποιες δράσεις και στη δική μας περιοχή. Ξεκινήσαμε με κάποιες αντιφασιστικές δράσεις ως ομάδα και στη συνέχεια προχωρήσαμε στη δράση έμπρακτης αλληλεγγύης, μια από τις οποίες η οποία πλέον προχωράει ως αυτόνομη δράση, ήταν το Σχολείο Αλληλεγγύης Κερατσινίου. Όλα αυτά τα χρόνια μας έχουν παραχωρηθεί οι αίθουσες του Δευτέρου Λυκείου Κερατσινίου για χρήση τις απογευματινές ώρες, στις οποίες κάνουμε μαθήματα σε παιδιά γυμνασίου και λυκείου, υποστηρικτικά. Φέτος ξεκινήσαμε και μία δράση για τους ενήλικες, για ξενόγλωσσα μαθήματα. Πέρα από αυτό, το Σχολείο Αλληλεγγύης Κερατσινίου αποφασίζει οριζόντια μέσα από τις συνελεύσεις του και αποφασίζει και οργανώνει όλοι μαζί και οι εθελοντές που διδάσκουν καθημερινά και όσοι συμμετέχουν σε αυτό ως μαθητές ή γονείς και άλλες δράσεις πιο εξωστρεφείς προς την πόλη. Εσείς τι διδάσκετε? Εγώ διδάσκω φυσική. Πόσοι άνθρωποι δραστηριοποιείστε? Αυτή τη στιγμή είμαστε 10 εθελοντές καθηγητές και 30 μαθητές όλων των ηλικιών. Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία αυτή, πέρα από το να δέχονται τη διδασκαλία? Με τους μαθητές έχουμε μία καλή σχέση. Ξέρουν ότι βρίσκονται σε ένα διαφορετικό πλαίσιο. Όταν τους δίνεται η ευκαιρία μέσα από τις συνελεύσεις ή μέσα από τις εξωστρεφείς δράσεις, συμμετέχουν. Κάνετε και δράσεις έξω από το σχολείο? Κάνουμε δράσεις έξω από το σχολείο, αποφασίζουμε για αυτές μέσα στις συνελεύσεις μας. Ο χαρακτήρας του συνήθως ποιος είναι? Συνήθως έχουν ένα κοινωνικό χαρακτήρα. Αποφασίζουμε να ενισχύσουμε κάποια άλλη ομάδα της περιοχής μας που έχει κοινωνική δράση. Εάν συγκεντρώνει τρόφιμα, ας πούμε, αν κάποια ομάδα για την υποστήριξη των κρατουμένων ή για την υποστήριξη των προσφύγων και μεταναστών. Και έχει και ένα στοιχείο πολιτιστικό, το να αξιοποιήσουμε τους χώρους της πόλης μας με έναν τρόπο
συναπόφασης και αυτοργάνωσης των συλλογικοτήτων που δρούν μέσα στην πόλη. Αυτό πόσο μπορεί να σπάσει το κυρίαρχο, την κυρίαρχη άποψη της ανάθεσης? Μέσα από τη συμμετοχή των ανθρώπων οι οποίοι συμμετέχουν και στο δημόσιο σχολείο, οι οποίοι μαθαίνουν ότι υπάρχει κι άλλος τρόπος λειτουργίας. Μαθαίνουν πώς λειτουργεί μια συνέλευση, ότι μπορούμε να συνθέσουμε τις συμφωνίες και τις διαφωνίες μας εδώ και ότι μπορούμε να αποφασίσουμε δημιουργικά πράγματα. Αυτή είναι μια αργή διαδικασία βέβαια, αλλά ο τρόπος είναι μέσα από το μετασχηματισμό των απόψεων που έχουν οι ίδιοι άνθρωποι που συμμετέχουν σε αυτό και συμμετέχουν και σε κάποια άλλη συλλογικότητα μέσα στο δημόσιο σχολείο. Ακούμε ίσα με εδώ τα ουρλιαχτά που αντιλαλούν από τα στρατόπεδά τους. Εμείς οι ίδιοι μοιάζουμε των αγκλημάτων τους από οίκος, που κατάφερε τα σύνορα να δρασκαλέσει ο καθένας μας παρπατώντας μέσα το πλήντος. Με παπούτσια ξυσκισμένα, μαρτεράει την ντροπή που την χώρα μας μολεύει, όμως κανένας μας δεν τα μείνει εδώ. Η τελευταία λέξη δεν επώθηκε ακόμα. Πώς γίνεται από τη στιγμή που οι ίδιοι μας οι παππούδες είναι πρόσφυγες, εμείς οι ίδιοι σήμερα να είμαστε ρατσιστές απέναντί τους? Αυτοί οι άνθρωποι φοβούνται να βγουν έξω από τα σπίτια τους. Αυτοί οι άνθρωποι συλλαμβάνονται έξω από τις στάσεις του λεωφορείου όταν έρχονται και είναι με το τετράδιο και το στυλό στο χέρι. Για ποια ανάπτυξη, για ποια ένταξη μπορούμε να μιλάμε όταν σταματάς έναν άνθρωπο να πάει στο σχολείο του? Θέλουμε μαθητές ενεργούς. Να συμμετέχουν, να έχουν δικαίωμα στη συναπόφαση, να μπορούν να έρχονται στις συνελεύσεις μας. Αυτοί οι άνθρωποι υπάρχουν εδώ. Όσο και αν θέλουμε να κλείνουμε τα μάτια μας και να λέμε ότι δεν υπάρχουν, είναι εδώ. Ποιο είναι το ανοιχτό σχολείο μεταναστών Πειραιά? Ξεκινήσαμε το 2005. Ουσιαστικά πήραμε νομική μορφή συλλόγου το 2006, που σημαίνει ότι κάθε χρόνο γίνονται αρχαιρεσίες στο σχολείο, εκλέγεται ένα επταμελές διοικητικό συμβούλιο. Έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και οι ίδιοι μαθητές, όπως και να συμμετέχουν και στις συνελεύσεις που γίνονται κάθε μία φορά του μήνα, κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα. Έχουν το δικαίωμα λοιπόν οι μαθητές και να εκλέγουν και να εκλεχθούν. Ξεκινήσαμε στην ουσία ακριβώς επειδή πιστεύαμε ότι η μόρφωση και η εκπαίδευση είναι δικαίωμα να φέρεται όσο για όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς που μπορεί οι ίδιοι να είναι στην Ελλάδα. Πόσοι μαθητές μετέχουν στα μαθήματα του σχολείου, ποιες μέρες λειτουργεί? Φέτος, από το Σεπτέμβριο μέχρι και τώρα που μιλάμε, οι γραφές είναι γύρω στις 780, συν τους παλιότερους μαθητές. Έχουμε δύο κύκλους εγγραφών, ακριβώς επειδή υπήρχε πολύ μεγάλη ανάγκη εκπαιδευτική από τους μετανάστες. Οι εθελοντές μας είναι γύρω στους 45, τα μαθήματά μας επίσης. 45 τμήματα λειτουργούν. Μιλάμε για τμήματα ελληνικών όλων των επιπέδων. Μόνο των αρχαρίων είναι 17 αυτή τη στιγμή τα τμήματα. Και έχουμε και ιστορία πολιτισμό, ανάγνωση και γραφή για ανθρώπους που μιλάνε τη γλώσσα, αλλά δεν ξέρουν να διαβάσουν, να γράψουν. Και παράλληλα υπάρχει και ιστορία και πολιτισμός, ανάγνωση και γραφή και ένα τμήμα το οποίο λειτουργεί fast track για ανθρώπους που θέλουν να δώσουν για πιστοποίηση γλωσσομάθειας, ελληνομάθειας, για να πάρουν κάποιο επίπεδο γλωσσομάθειας Α1, Α2, Β1, Β2 και το καθεξής. Εκτός από τα ελληνικά, γίνονται αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, αραβικά, ουρντού και τουρκικά. Και υπάρχει και ένα τμήμα ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπως και επίσης ένα τμήμα καλλιτεχνικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, που εκεί πλέον έχουμε κάποιες δράσεις και με φοιτητές στο εξωτερικό, τώρα που τρέχουμε με ένα πανεπιστήμιο στη Γερμανία καλών τεχνών, στο Βερολίνο συγκεκριμένα. Σε μια αλληλεπίδραση Γερμανών φοιτητών με τους μαθητές μας. Έχουμε συνεργαστεί και με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιάς. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα για αυτούς τους ανθρώπους η ορατότητα. Κάθε Τετάρτη, κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή λοιπόν. Τετάρτες και Σάββατα 5 με 8, Κυριακές από τις 8 μέχρι τις 8 το βράδυ. Εντάξαμε στα τμήματά μας και στο σχολικό πρόγραμμα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, όλες αυτά τα ξενόγλωσσα τμήματα, συν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ακριβώς γιατί υπήρχαν άνθρωποι που για λόγους οικονομικούς δεν μπορούσαν να μάθουν μια ξένη γλώσσα, γιατί δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να το κάνουν. Οπότε αυτόματα κάτσανε στα ίδια θρανία και με τους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου και υπάρχουν πλέον τμήματα τα οποία οι εθνότητες μέσα είναι
μπορεί μερικές φορές και πάνω από 15 διαφορετικές εθνότητες, έχουν μάθει να αλληλεπιδρούν και να είναι πάρα πολύ υποστηρικτικοί ο ένας απέναντι στον άλλον, μεταξύ τους. Υπάρχουν μαθητές που στη συνέχεια γίνονται δάσκαλοι στο σχολείο σας? Υπάρχει αυτή η ανταλλαγή, η ανταποδοτικότητα, ούτως ή άλλως στην αρχή της αλληλεγγύης αυτό, και θέλουμε οι ίδιοι πραγματικά οι μαθητές να νιώθουν ικανοί και άξιοι ότι μπορούν να το κάνουν. Φέτος έχουμε την Αταλία από τη Μολδαβία που μας κάνει ελληνικά, γιατί έχει πάρει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας για γάμα 1. Μας κάνει και αγγλικά. Είναι ο Άχμετ που μας κάνει τουρκικά. Ναι, υπάρχουν δάσκαλοι για τα Ουρντού. Και η Νάντα επίσης για αραβόφωνους. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι όταν μπορούν και νιώθουν και θέλουν πραγματικά να το κάνουν αυτό. Γιατί εγώ από δάσκαλος αυτόματα μπορώ να γίνω μαθητής στο μαθητή μου. Οπότε αυτή η αλληλεπίδραση και η εναλλαγή των ρόλων είναι επίσης κάτι πάρα πολύ όμορφο και δημοκρατικό και πολύ αποδοτικό. Είναι ορατοί αυτοί οι άνθρωποι? Για μένα προσωπικά και για το σχολείο και στα προβλήματα τα σύγχρονα της κοινωνίας που τρέχουν και δεν σταματάνε, να αναφερθώ σε ένα παράδειγμα, τον καιρό της προσφυγικής κρίσης που ήταν οι πρόσφυγες στο λιμάνι. Είχαμε πάρα πολλούς μαθητές οι οποίοι είχαν κατέβει κάτω στο λιμάνι εθελοντικά και αλληλέγγυα, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που το κάνουμε και εμείς για αυτούς. Ήταν στις πύλες, ήταν στο ιατρείο σαν μεταφραστές. Πολλοί από αυτούς συνόδευαν τους πρόσφυγες Σύρους, Ιρακινούς ή Αφγανούς στα νοσοκομεία που χρειάζεται η μετάφραση. Μαζεύουμε πράγματα για, όπως είχε γίνει αυτό για τη Μάντρα τότε με τις πλημμύρες. Υπάρχουν δράσεις που γίνονται στο σχολείο με σκοπό να ευαισθητοποιούμε όχι μόνο τους μαθητές και τη γειτονιά γενικότερα, έτσι, την τοπική κοινωνία. Μαζεύαμε είδη ατομικής υγιεινής για κρατούμενους, ας πούμε, στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, όπου οι ίδιοι μαθητές φέρνανε είτε σαμπουάν, είτε σαπούνια, είτε οτιδήποτε, ας πούμε, που θα μπορούσαν με όποιο τρόπο να συνεισφέρουν. Και αυτό κράτησε ένα χρόνο περίπου. Υπάρχουν δράσεις, λοιπόν, που τις ενισχύουν οι ίδιοι μαθητές, και είναι αυτό ότι πάντα θέλουν και το κάνουν με πολύ μεγάλη αγάπη και ενδιαφέρον, γιατί θέλουν να νιώθουν χρήσιμοι, ότι μπορούν πραγματικά να αλλάξουν την καθημερινότητά τους και την καθημερινότητα ενός άλλου ανθρώπου. Τα πρώτα λόγια που άκουσα από παιδί, έκλαιγα, γέλαγα, έπαιζα, μου λέγανε σόπα. Στο σχολείο μου κρύψανε την αλήθεια τη μισή. Μου λέγανε, εσένα τι σε νοιάζει, σόπα. Και όταν με φίλησε το πρώτο κορίτσι που αγάπησα, μου λέγανε, κοίτα μη πεις τίποτα και σόπα. Κόψα τη φωνή σου και μη μιλάς, σόπαινε. Και αυτό βάσταξε μέχρι τα 20 μου χρόνια. Ο λόγος του μεγάλου, η σιωπή του μικρού. Έβλεπα αίματα στο πεζοδρόμιο. Τι σε νοιάζει εσένα, μου λέγαν, θα βρεις τον πελά σου, σόπα. Αργότερα φωνάζανε τα αφαντικά. Μη χώνεις τη μύτη σου παντού, κάνε πως δεν καταλαβαίνεις και σόπα. Παντρεύτηκα, έκανα παιδιά, η γυναίκα μου ήταν τίμια και εργατική και ήξερε να σοπαίνει. Είχε μάνα συνετή, που της έλεγε πάντα σόπα. Σε χρόνια δίστακτα οι γονείς και οι γείτονες με συμβολεύανε, μην ανακατεύεσαι, κάνε πως δεν είδες τίποτα και σώπα. Μπορεί να μην είχαμε μετά αυτούς γνωριμίες τελευταίες, με τους γείτονες όμως μας έδαινε το σώπα. Σώπα ο ένας, σώπα ο άλλος, σώπα η πάνω, σώπα η κάτω, σώπα όλη η πολυκατοικία και όλο το τετράγωνο. Σώπα οι δρόμοι κάθεται και οι δρόμοι παράλληλοι. Κατάπια με τη γλώσσα μας, στόμα έχουμε και μιλιά δεν έχουμε. Φτιάξαμε σύλλογο του σώπα και μαζευτήκαμε πολύ, μια πολιτεία ολόκληρη, μια δύναμη μεγάλη, αλλά μουγγή. Με την έξαρση του φασισμού έχετε αντιμετωπίσει προβλήματα? Υπήρχαν κάποια προβλήματα στο παρελθόν πολύ έντονα. Μας είχαν επισκεφτεί και στο σχολείο. Παρ' όλα αυτά, εμείς εστιάζουμε πάντα, δηλαδή, ο στόχος μας είναι η εκπαίδευση και να νιώθουν ασφαλείς στο χώρο που έρχονται οι μαθητές. Γι' αυτό πάντα πασχίζουμε και γι' αυτό πάντα παλεύουμε. Οι ίδιοι μαθητές μας εννοείται ότι το έχουν ζήσει και το έχουν βιώσει πολύ πιο έντονα όλο αυτό.
στην καθημερινότητά τους. Υπήρχαν χρονιές που ψάχναμε τους μαθητές μας όταν ένας μαθητής έλειπε από την τάξη, έπρεπε να τον βρούμε ή σε κάποιο νοσοκομείο, σε κάποιο κρατητήριο. Έχουν αλλάξει κάπως οι καταστάσεις από τον καιρό που γίναν κάποιες συλλήψεις που έπρεπε να γίνουν. Μπορέσαμε πραγματικά και αναπτυχθήκαμε περισσότερο, βρήκαμε το χρόνο να ασχοληθούμε πολύ περισσότερο με το σχολείο παρά με την άμυνα προς τα έξω του σχολείου και την υπεράσπιση των μαθητών μας. Είναι αυτό το συνέστημα που αναφέραμε και ότι δεν μπορεί η ζωή ενός ανθρώπου να έχει λιγότερη αξία από τη ζωή κάποιου άλλου. Αυτή είναι μια αρχή που δεν την δεχόμαστε και δεν την ασπαστούμε ποτέ. Η δικτύωση των αλληλέγγυων σχολείων πόσο σας βοηθά? Τώρα θα μιλήσω για όλα τα σχολεία μεταναστών της Αθήνας και του Πειραιά που είχαν ξεκινήσει το 2005, τα Πίσω Θρανία το 1999, εδώ στη Θεσσαλονίκη το παράδειγμα του Οδυσσέα από το 1997. Να πω ότι τα σχολεία των μεταναστών ήταν η μήτρα, η αρχική δομή δηλαδή που έδωσε έμπνευση και στα υπόλοιπα σχολεία και εν πάση περιπτώσει δίδαξε και την τεχνοτροπία, τον τρόπο δηλαδή των συνελεύσεων, των δημοκρατικών διαδικασιών. Όλα τα υπόλοιπα σχολεία λοιπόν του δικτύου που χωρίς να είναι προϊόν της οικονομικής κρίσης όμως λειτουργήσαν και γεννήθηκαν τον καιρό της οικονομικής κρίσης, είχαν πάρει ας πούμε τα φώτα στα εισαγωγικά από τα σχολεία μεταναστών και από τον τρόπο που λειτουργούσαν τότε. Άρα θεωρώ ότι η παρουσία μας μέσα στο δίκτυο αυτή τη στιγμή των αλληλέγγυων σχολείων, των μεταναστών μάλλον, των σχολείων που αφορούν τους μετανάστες, δίνει και στο δίκτυο και όλο αυτό τον αντιφασιστικό και τον αντιρατσιστικό χαρακτήρα που πρέπει να έχουν τα αλληλέγγυα σχολεία. Γιατί η αλληλεγγύη εννοείται ότι δεν απευθύνεται μόνο σε συγκεκριμένες εθνότητες. Ποιες καταστάσεις έχετε βιώσει όλα αυτά τα χρόνια? Πάντα κάθε φορά αυτό που θέλω εγώ προσωπικά να μεταφέρω είναι η αγωνία των μαθητών και η ανάγκη τους να συμμετέχουν στο κοινωνικό σύνολο. Γι' αυτό και θέλουν να συμμετέχουν και στο σχολείο, στηρίζουν πάρα πολύ και τις αποφάσεις του σχολείου και τις δράσεις του σχολείου. Είναι η ανάγκη τους να νιώθουν και οι ίδιοι χρήσιμοι και ότι ανήκουν κάπου. Αυτό το δικαίωμα που νομίζω ότι το θέλουμε όλοι. Πώς αποφασίζει ένας άνθρωπος να ασχοληθεί με το ανοιχτό σχολείο αλληλεγγύης μεταναστών, πώς εσείς εμπλακήκατε, από ποια ερεθίσματα? Πιστεύω ότι όλα αυτά έρχονται μέσα από βιώματα και μέσα από μια εσωτερική ανάγκη. Όλοι είμαστε διάτρητοι, απλά μερικοί άνθρωποι προσπαθούν όλα αυτά τα κενά ή το έλλειμμα που νιώθουν ότι έχουν, να προσπαθούν να το καλυτερεύουν, να το βελτιώνουν. Και πιστεύω ότι μέσα από αυτή την ανάγκη ξεκίνησα πριν 10 χρόνια στο Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών Πειραιά. Είχα φίλους, δούλευα με φίλους οι οποίοι ήταν από άλλες χώρες. Είχαμε πάρα πολλά κοινά πράγματα να μοιραστούμε. Ένιωσα την ανάγκη τους για αλληλεπίδραση και ήταν κάτι που το έκανα ούτως ή άλλως στα σπίτια, στις επισκέψεις μου. Και κάτι που κερδίζεται μέρα με την ημέρα και που χτίζεται είναι η σχέση των ανθρώπων, εννοείται. Όταν λοιπόν αντιληφθείς τις ανάγκες αυτών των ανθρώπων, εννοείται ότι το να δώσεις 2 ή 3 ώρες από. Είναι το λιγότερο που μπορεί να κάνεις μέσα στη βδομάδα σου. Εγώ υπήρξα για πάρα πολλά χρόνια άνεργος. Το μοναδικό που κοίταξα ήταν να δώσω όσο γίνεται περισσότερο χρόνο σε αλληλέγγυες δομές και ειδικά στο σχολείο. Και δεν ένιωσα ποτέ ανασφάλεια ακριβώς επειδή είχα ανθρώπους δίπλα μου. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο και όχι δια της ανάθεσης μπορούμε πλέον να λύνουμε τα προβλήματά μας. Και φυσικά να διεκδικούμε από την πολιτεία όλα αυτά που οφείλει να κάνει για τους πολίτες της. Δεν είναι ξέχωρο το ένα, δηλαδή το ότι εγώ μπορεί να μάθω να λύνω σε απόλυτη συνεργασία με άλλους συνανθρώπους μου τα προβλήματά μου, τα βιωτικά μου, τα προβλήματα στην καθημερινότητά μου. Αυτό δεν σημαίνει ότι η πολιτεία δεν έχει χρέος και δεν πρέπει να παλεύουμε προκειμένου έστω και σαν μοχλοπίεσης στην πολιτεία να κάνει τις υποχρεώσεις της. Εσείς έρχεστε να αντιμετωπίσετε αλληλέγγυα
ένα πρόβλημα ανθρωπιστικής κρίσης, προσφυγικής, μεταναστευτικής. Υπάρχουν βέβαια και τα αίτια. Το ίδιο σύστημα που ξεκινάει ένα πόλεμο στη Βαγδάτη, στην Καμπούλ, είναι το ίδιο σύστημα που κάθε πρωί μπορεί να ξυπνάει κάποιους συμπολίτες μας και να τους λέει ότι το δάνειό τους είναι ληξιπρόθεσμο. Είναι το ίδιο ακριβώς σύστημα που μας λέει ή που αποφασίζει ότι ένα παιδί από την Κοκκινιά δεν μπορεί να έχει ή δεν του αξίζει να έχει την εκπαίδευση που μπορεί να έχει ένα παιδί στην Εκάλη. Είναι όλο αυτό το σύστημα λοιπόν που γεννάει αυτές τις μυσαλόδοξες θεωρίες ότι η ζωή δική μου μπορεί να αξίζει λιγότερο από τη ζωή κάποιου άλλου και δεν είναι θέμα αλληλεγγύης, είναι απέναντι στο διπλανό μας. Δηλαδή, τουλάχιστον για τον εαυτό μας και τουλάχιστον για τα παιδιά μας, αύριο μεθαύριο ξέρουμε ότι μπορεί εμείς οι ίδιοι να βρεθούμε στην ίδια θέση. Ό,τι συμβαίνει σε αυτούς τους ανθρώπους συμβαίνει και στη ζωή μας. Δεν είναι κάτι ξέχωρο. Αφού δεν θα μιλήσεις, καλύτερα να το τολμήσεις. Κόψε η γλώσσα σου για να είσαι τουλάχιστον σωστός στα σχέδια και στα όνειρά μου. Ανάμεσα σε λυγμούς και παροξυσμούς κρατώ τη γλώσσα μου. Γιατί νομίζω πως θα έρθει η στιγμή που δεν θα αντέξω. Και θα ξεσπάσω. Και δεν θα φοβηθώ. Θα ελπίζω. Και κάθε στιγμή το λαρύγγι μου θα γεμίζω με ένα φθόγκο, με ένα ψήθυρο, με ένα τράβλισμα και με μια κραυγή που θα μου λέει Μίλα! Έχουμε από τη μία τα αλέγγυα σχολεία με τη δημιουργικότητά τους, με τη φαντασία τους, με τον εθελοντισμό τους, με όλη αυτή τη ζωντάνια. Και από την άλλη έχουμε ένα σχολείο δημόσιο, μια τυπική εκπαίδευση με τις αγγυλώσεις της, με τις ιεραρχίες της. Υπάρχει στερεοτυπική συμπεριφορά και έχει να κάνει με τον τρόπο που είναι δομημένη η ίδια η κοινωνία και η προσωπική και η συλλογική μας ζωή διαπερνάται από στερεότυπα τα οποία δεν προσφέρουν ίσες ευκαιρίες σε όλους να αναπτύξουν τα ταλέντα τους, να τα εξελίξουν. Σε ποιο βαθμό ένα αλληλέγγυο σχολείο σπάει τα στερεότυπα? Ένα αλληλέγγυο σχολείο δημιουργεί ένα πλαίσιο κοινωνικής προστασίας όσων συμμετέχουν σε αυτό. Δηλαδή, συμπεριφορές οι οποίες σε ένα διαφορετικό πλαίσιο μέσα στην κοινωνία, ας πούμε, λεκτική βία ή κάτι άλλο, μπορεί να υπάρξουν. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο του αλληλέγγυου σχολείου καταλαβαίνουν και οι ίδιοι άνθρωποι, οι οποίοι σε ένα άλλο πλαίσιο μπορεί να ήταν δράστες σχολικού εκφοβισμού, ας πούμε, ότι εδώ πέρα πρέπει να σέβομαι τον συμμαθητή μου. Πέρα από αυτό, ο τρόπος λειτουργίας των αλληλέγγυων σχολείων, το γεγονός ότι πρέπει να συνεργαζόμαστε, πρέπει να αποφασίζουμε συνενετικά, θέτοντας τα επιχειρήματά μας, σεβόμενοι την άποψη του άλλου, τη διαφορετική άποψη και βάζοντας τα διαφορετικά χαρακτηριστικά μας. Το πρόταγμα της συνεργασίας και όχι της επιβολής ή της υπερίσχυσης μιας πιο ηγεμονικής φιγούρας ή μιας πιο ηγεμονικής άποψης είναι ένα διαφορετικό μοντέλο λειτουργίας που μέσα από την καθημερινή εμπειρία σπάει τα στερεότυπα για τους ίδιους τους ανθρώπους που συμμετέχουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σε αυτό. Είναι ένα πλαίσιο διεκδίκησης της ισότητας δηλαδή? Είναι ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να καλλιεργηθεί μία διαφορετική κουλτούρα η οποία έχει έναν ουσιαστικό ρόλο στη διεκδίκηση της ισότητας, είτε της έμφυλης ισότητας, είτε γενικότερα της ποικιλομορφίας μέσα στην κοινωνία, σε αντιπαράθεση με ένα πλαίσιο το οποίο θα ήθελε κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά να είναι πιο ηγεμονικά, μια μεγαλύτερη ομοιομορφία, εάν μπορεί να πει κανείς ότι μπορεί να υπάρχει μια κοινωνία η οποία είναι ομοιόμορφη. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια δυστυχώς βλέπουμε τέτοιες απόψεις. Τα αλληλέγγυα σχολεία, αυτό που έχουν στον πυρήνα τους σαν αντίληψη είναι ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί, αλλά μέσα από τις διαφορετικότητές μας μπορούμε να συνθέσουμε κάτι δημιουργικό, κάτι το οποίο προσφέρει μια ζωντάνια στην ίδια την πόλη που ζούμε.
στην ίδια την τοπική μας κοινωνία. Το αλληλέγγυο σχολείο έρχεται να συμπληρώσει το δημόσιο σχολείο ή να παρουσιάσει κάτι διαφορετικό? Το αλληλέγγυο σχολείο έρχεται να διευρύνει την έννοια του δημόσιου σχολείου. Με την έννοια ότι θέλουμε το δημόσιο σχολείο να είναι ένας ισχυρός πόλος, ο οποίος προσφέρει τις γνώσεις. Όμως, δημόσιο σημαίνει περισσότερα πράγματα από το απλώς όλοι δωρεάν να μάθουμε τα ίδια πράγματα. Σημαίνει και ότι σαν κοινότητα μπορούμε να αποφασίζουμε, μπορούμε να βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Αυτό το οποίο έρχονται τα αλληλέγγυα σχολεία να συνεισφέρουν είναι σε τοπικό επίπεδο συγκρότηση ομάδας με πυρήνα την εκπαίδευση, ο οποίος αναπτύσσει περισσότερο την αλληλοβοήθεια, τη συναπόφαση και την δημιουργική συμμετοχή μέσα σε μια εκπαιδευτική κοινότητα. Ξενίζει αυτό το μοντέλο εκπαίδευσης που αναδεικνύει τη συμμετοχή για τους μαθητές που είναι συνηθισμένοι σε ένα άλλο μοντέλο, το μοντέλο της ανάθεσης? Συμμετέχουν στις συνελεύσεις? Την πρώτη φορά που τους λέμε να συμμετάσχουν στη συνέλευση, τους φαίνεται περίεργο. Ναι, τους ξενίζει. Δηλαδή, λένε, δηλαδή μπορώ να συμμετέχω κι εγώ, εκτός από τη... Να μην το πω στη μαμά μου, να έρθω κι εγώ. Σιγά σιγά και σταδιακά. Στην αρχή πιο δειλά μπορεί να πάρουν το λόγο και να πουν κάτι. Αλλά υπάρχουν παιδιά τα οποία συμμετέχουν αφού μπαίνουν στην πρώτη συνέλευση και παίρνουν το λόγο δειλά, αρχίζουν πιο ενεργά να νοιάζονται και για την πορεία του σχολείου. Έτσι προάγεται η δημοκρατία και η ισότητα μέσω των αλληλέγγυων σχολείων? Έτσι προάγεται, κυρίως μέσα από την καθημερινή εμπειρία. Η δικτύωση των εγχειρημάτων, η δικτύωση των αλληλέγγυων σχολείων, mm-hmm. πόσο σημαντικό ρόλο παίζει? Η δικτύωση των αλληλέγγυων σχολείων ενδυνάμωσε τη δράση του κάθε αλληλέγγυου σχολείου και την άποψη που είχε για τον εαυτό του. Είχαμε περάσει ήδη 3 χρόνια λειτουργίας όταν ξεκίνησε η προσπάθεια συνάντησης όλων των δομών που ασχολούνται με την εκπαίδευση στο πεδίο της αλληλεγγύης. Ξεκινήσαμε μία συζήτηση που δεν ξέραμε ακριβώς πού θα καταλήξει. Σιγά σιγά αναδείξαμε τα κοινά ταυτοτικά χαρακτηριστικά αυτών των δομών και συνεχίζουμε ενδυναμώνοντας τους εαυτούς μας και δημιουργώντας δυνατότητες και σε νέες ομάδες να ξεκινήσουν ανάλογες δράσεις. Κατά τη γνώμη μου, δεν είναι δημόσιο σχολείο. Παράγει πυθύνιους πολίτες, έτσι, και παράγει πυθύνιους εργαζόμενους. Και διασπάει τους ανθρώπους όπως θέλει να τους έχει διασπασμένους η κυρίαρχη αντίληψη για την κοινωνία. Εμείς θέλουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Και νομίζω ότι αυτό είναι που τα αλληλέγγυα σχολεία είναι η πιο βαθιά αντιφασιστική, αντιρατσιστική δράση που έχουν τα αλληλέγγυα σχολεία, όχι να βγουν να καταγγείλουν, αλλά να κάνουν να δείξουν ένα παράδειγμα ότι όλοι αυτοί οι διαφορετικοί άνθρωποι, παιδιά, γονείς και τα λοιπά, πολιτισμοί, μπορούν να συνευρίσκονται και να παράγουν κάτι όμορφο που γίνεται, όχι ανεκτό, που είναι καμάρι κάθε γειτονιάς. Συμμετέχω κι εγώ ως μαθήτρια στη δομή της ετεροτοπίας, παρακολουθώντας τα μαθήματα της θεωρητικής κατεύθυνσης. Για να δώσω πανελλήνιες. Ευχαριστώ. Είμαι μητέρα 2 παιδιών. Εργάζεται μόνο ο σύζυγος στο σπίτι, οπότε καταλαβαίνετε ότι για να πήγαινα σε ένα φροντιστήριο θα ήταν πολύ δύσκολο για μένα. Το γεγονός ότι μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία με κάνει να αισθάνομαι ότι δεν έχω τουλάχιστον κανένα εμπόδιο μπροστά μου. Εύχομαι κάποια στιγμή να μου δοθεί και εμένα η ευκαιρία
να ανταποδώσω, μιας και το καλοκαίρι θα πάρω και το πτυχίο μου με αρχαιολογίας. Η ενταεροτοπία είναι ένας χώρος, ένας κοινωνικός χώρος που ασχολείται με τον πολιτισμό και την αλληλεγγύη. Ένας χώρος που έχει δημιουργηθεί από το 2010 με ένα στόχο να φτιάξει έναν άλλο τόπο, όπως λέγεται το όνομά της. Έναν τόπο που θα αποτελεί παράδειγμα στο πώς λειτουργεί από την άποψη της δημοκρατίας, από την άποψη της αυτοοργάνωσης, το πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις, αλλά και στο ποια είναι η κοινωνία που θέλουμε να ζούμε. Άρα ένας τόπος, ένας άλλος τόπος μέσα σε μια κοινωνία που θέλουμε να αλλάξουμε. Στην ενταεροτοπία αυτή τη στιγμή γίνονται μαθήματα τόσο ενισχυτική διδασκαλία σε μαθητές λυκείου, όσο και μαθήματα ξένων γλωσσών, εκμάθηση ελληνικών σε πρόσφυγες και μετανάστες, αλλά και επειδή είναι και ένας χώρος πολιτισμού, γίνονται και μαθήματα που αφορούν την τέχνη, μαθήματα μουσικής, μαθήματα ζωγραφικής, θεωρία της τέχνης, μαθήματα σαξόφωνου και πολλά ακόμα. Αυτή τη στιγμή οι διδάσκοντες είναι γύρω στα 35 άτομα, ενώ οι μαθητές πλέον είναι πάνω από 100 τη στιγμή που μιλάμε, γιατί είχαμε και κάποιες προσθήκες σε ξένες γλώσσες το τελευταίο διάστημα. Ποιος είναι ο στόχος των αλληλέγγυων σχολείων? Ο στόχος είναι η αλήθεια ότι χρόνο με τον χρόνο αλλάζει. Αυτό είπαμε από την αρχή που δημιουργηθήκαμε. Τα αλληλέγγυα σχολεία δημιουργήθηκαν ως απάντηση στην κρίση, βλέποντας ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο δεν έδινε ίσες ευκαιρίες σε όλους και όλες, βλέποντας ένα σχολείο το οποίο είχε μετατραπεί σε εξεταστικό κέντρο και η ίδια η εντατικοποίηση που υπήρχε δυστυχώς απαιτούσε και την ύπαρξη ενός φροντιστηρίου για να εξασφαλίσουν οι ίδιοι οι μαθητές την πρόσβασή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όλη αυτή η κατάσταση μας όθησε στο να πατήσουμε σε αυτή την υπαρκτή ανάγκη, στο να μπορούν οι μαθητές να συνεχίζουν και στο πανεπιστήμιο. Κάπως έτσι δημιουργήθηκε η πλειοψηφία των αλληλέγγυων σχολείων στην αρχή της κρίσης, αλλά σήμερα ο στόχος αλλάζει. Από εκεί που στόχος ήταν να καλύπτουμε τις ανάγκες των μαθητών, σήμερα στόχος είναι να αλλάξουμε και το ίδιο το δημόσιο σχολείο, να εμπλουτίσουμε το δημόσιο σχολείο με πρακτικές τις οποίες έχουν σήμερα τα αλληλέγγυα σχολεία, πρακτικές δημοκρατίας, πρακτικές μεικτών συνελεύσεων που σπάνε στην πράξη την ιεραρχία που μπορεί να υπάρχει στο δημόσιο σχολείο, πρακτικές οι οποίες θέλουμε να μπουν στο ίδιο το δημόσιο σχολείο και να γίνουν πραγματικότητα. Άρα ο στόχος και οι στόχοι των αλληλέγγυων σχολείων είναι εδώ για να αλλάζουν συνέχεια με βάση και την πραγματικότητα που επικρατεί στο ίδιο το δημόσιο σχολείο. Πλάι στο δημόσιο σχολείο, με καμία διάθεση να το αντικαταστήσουμε, αλλά με διάθεση να το εμπλουτίσουμε. Δημιουργήθηκε ένα πανελλαδικό δίκτυο αλληλέγγυων σχολείων. Πόσο σας βοηθά? Το πανελλαδικό δίκτυο ήταν ουσιαστικά μια προσπάθεια που ξεκίνησε πολύ πριν το 2015, δηλαδή πολύ πριν την ίδρυσή του. Ο συντονισμός πολλών διαφορετικών δομών νομίζω μόνο θετικά αποτελέσματα έχει. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που έγινε φέτος. Κάποια στιγμή μία κοπέλα από τη Θεσσαλονίκη έστειλε ένα email στο Ανοιχτό Μεταναστών Πειραιά για το πού στη Θεσσαλονίκη θα μπορούσε να κάνει μαθήματα ελληνικών σε πρόσφυγες και μετανάστες. Η ύπαρξη αυτού του δικτύου έδωσε τη δυνατότητα το να βρει, επικοινωνώντας με την Αθήνα, το Σχολείο Αλληλεγγύης της Ετεροτοπίας και σήμερα να γίνονται ίδια μαθήματα και στο Σχολείο Αλληλεγγύης της Ετεροτοπίας. Άρα αυτός ο συντονισμός, πέρα από το ότι ενισχύει τον διεκδικητικό χαρακτήρα που έχουν τα αλληλέγγυα σχολεία, ενισχύει και την ίδια την ύπαρξη του κάθε αλληλέγγυου σχολείου. Με κόσμο, με συμμετοχή ανθρώπων που μπορεί να μην ήξεραν κάποιες δομές, αλλά μέσα από αυτό το δίκτυο να ενισχύθηκε συνολικά το κάθε αλληλέγγυο σχολείο ξεχωριστά. Άρα για μας είναι τεράστια υπόθεση το να υπάρχει ένα τέτοιο δίκτυο, να συντονίζει πολλές διαφορετικές δομές από την Ξάνθη και την Κέρκυρα μέχρι τη Χίο, τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα. Πόσο ουτοπικό είναι ένα δημόσιο σχολείο να είναι ουσιαστικά συμμετοχικό, να προάγει τη συμμετοχή μάλλον? Όταν υπάρχει κάποιο εγχείρημα που αποδεικνύει κάτι στην πράξη, σημαίνει ότι αυτό μπορεί να συμβεί. Άρα εφόσον μπορεί να συμβεί, σίγουρα δεν μπορούμε να λέμε ότι είναι ουτοπικό. Σίγουρα είναι δύσκολο και σίγουρα υπάρχει μέλλον στο να γίνει αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό λέγαμε κι εμείς ότι δεν ήρθαμε εδώ ως αλληλέγγυα σχολεία με ένα στόχο να αυτοκαταργηθούμε, αλλά ήρθαμε με ένα στόχο
να συνέχεια να αλλάζουμε και το δημόσιο σχολείο. Μαθαίνοντας οι ίδιοι οι μαθητές σε αυτές τις μεικτές συνελεύσεις με τους γονείς, με τους εκπαιδευτικούς, νομίζω ότι αυτός είναι ένας ρόλος μετασχηματιστικός, λίγο έμεσος μπορώ να πω, όπου παίρνοντας τέτοιες πρακτικές συμμετοχικότητας και δημοκρατίας μέσα από ένα αλληλέγγυο σχολείο, οι ίδιοι μαθητές νομίζω ότι μετέπειτα παλεύουν το ίδιο πράγμα και μέσα στο δημόσιο σχολείο. Δηλαδή θυμάμαι στην πρώτη εκδήλωση που είχε κάνει το δίκτυο των αλληλέγγυων σχολείων το 2016, είχε μιλήσει μια μαθήτρια που είπε ότι όταν εγώ είδα αυτές τις μεικτές συνελεύσεις στα αλληλέγγυα σχολεία, προσπάθησα το ίδιο πράγμα να το κάνω και στο σχολείο μου. Και συνομιλώντας με τους μαθητές μου, κάτι καταφέραμε και σήμερα ελπίζω να το έχουν κάνει πράξη στο σχολείο τους. Άρα λοιπόν, οι ίδιοι μαθητές, βιώνοντας ένα μοντέλο χωρίς ιεραρχίες και μεικτών συνελεύσεων, παίρνουν και μια εμπειρία που προσπαθούν, επειδή την έχουν βιώσει και βλέπουν την ελευθερία που τους δίνει, προσπαθούν να την κάνουν πράξη και στο δημόσιο σχολείο. Άρα μπορώ να πω ότι δεν είναι τοπικό, αλλά όσο τα αλληλέγγυα σχολεία μεγαλώνουν, όσο το δίκτυο συμπεριλαμβάνει ακόμα περισσότερες δομές και σε περισσότερες πόλεις, τόσο πιο εφικτό θα γίνεται αυτό το πράγμα. Κάτι διαφορετικό που έχουν τα αλληλέγγυα σχολεία είναι ότι βρίσκονται σε πολλές περιπτώσεις μέσα σε κοινωνικούς χώρους. Άρα οι ίδιοι μαθητές, για παράδειγμα στην ετεροτοπία, πέρα από το μάθημά τους, ταυτόχρονα στο χώρο μπορεί να γίνονται προβολές, μπορεί να γίνονται θεατρικές ομάδες, μπορεί να γίνονται δράσεις αλληλεγγύης. Άρα μπαίνουν σε μια διαδικασία, όχι να έρθουν σε ένα μάθημα το οποίο απλά θα είναι ενισχυτικό για το να καταφέρουν να ανταποκριθούν σε ένα εντατικοποιημένο εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά θα πάρουν και άλλα πράγματα. Είναι χαρακτηριστικό το ότι στο προσφυγικό οι ίδιοι οι μαθητές μπήκαν στην διαδικασία να συλλέγουν τρόφιμα και μετέπειτα αυτά τα τρόφιμα να τα μοιράζουν στην ιδωμένη. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό το ότι εκτός από το ότι έρχονται να κάνουν το μάθημά τους, μπαίνουν στη διαδικασία να συμμετέχουν σε άλλες δράσεις, σε δράσεις πολιτισμού, σε δράσεις αλληλεγγύης. Άρα για μας δεν έχει να κάνει μόνο με την πρόσβαση στη γνώση ότι πρέπει να είναι ισότιμη για όλους και όλες, αλλά έχει να κάνει και με την ισότιμη πρόσβαση στην τέχνη και τον πολιτισμό, που είναι το ίδιο σημαντική και είναι ένα πράγμα που επίσης ως πρακτική θα μπορούσε να ενσωματωθεί και στο δημόσιο σχολείο. Μιλάμε για τη συμμετοχή κόντρα στην ανάθεση δηλαδή. Ακριβώς. Μιλάμε για έναν εμπλουτισμό της δημοκρατίας. Δεν είμαστε κατά της αντιπροσώπευσης. Και εμείς οι ζωμές μας λειτουργούμε με εκπροσώπηση, με καταμερισμό ευθύνης και γι' αυτό έχουμε και αξιοπιστία ως προς τις ανάγκες που καλύπτουμε. Ωστόσο, η δημοκρατία δεν είναι μόνο ανάθεση, δεν είναι μόνο εκπροσώπηση. Είναι γνώμη και σε άλλα επίπεδα, είναι συμβολή, είναι και συνένεση και είναι, πέρα από το πρακτικό της απόφασης, μια πολύ ενδυναμωτική διαδικασία. Δυστυχώς, έχουμε μείνει πολύ περιοριστικά στα αιτήματα του δημόσιου σχολείου, τα οποία είναι πολύ ουσιαστικά και έχουν να κάνουν με πόρους, έχουν να κάνουν με αιτήματα των συναδέλφων καθηγητών, όμως πρέπει να δούμε το θέμα της δημοκρατίας, πρέπει να δούμε το θέμα της τοπικότητας, της αυτενέργειας των σχολείων σε σχέση με την τοπική κοινωνία. Το πώς μπορεί δηλαδή ένα σχολείο που είναι σε ένα κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο υπάρχει μια μειονότητα, το πώς μπορεί να διαμορφώνει το πρόγραμμά του λίγο διαφορετικά από ένα σχολείο που βρίσκεται στην Αθήνα ή στην Πελοπόννησο, για παράδειγμα. Ή πώς μπορεί ένα σχολείο στην Πελοπόννησο να βάζει θέματα τοπικής οικονομίας πολύ καλύτερα από ένα σχολείο σε ένα αστικό πλαίσιο. Πώς λειτουργεί η συμμετοχή των μαθητριών και των μαθητών στις συνελεύσεις του αλληλέγγυου σχολείου? Η συμμετοχή δεν είναι κάτι εξειδανικευμένο, ούτε είναι κάτι το οποίο έχεις ή δεν έχεις. Είναι μια δυναμική διαδικασία, η οποία καμιά φορά δεν είναι και μετρήσιμη εύκολα. Μας ενδιαφέρει το καλύτερα, το πιο μπροστά, το πιο ουσιαστικά. Αυτό το έχουμε πετύχει και στον τομέα των μαθητών και στον τομέα των ανθρώπων που έχουν φέρει τα παιδιά τους εκεί και έχουν δυναμωθεί κοινωνικά, πέρα από την κάλυψη της ανάγκης. Αυτές είναι αργές διαδικασίες. Το βασικό είναι να προχωράμε. Να προχωράμε με αυτές τις κατευθύνσεις. Και νομίζω ότι προχωράμε πολύ καλά.
Οι μαθήτριες και οι μαθητές επιστρέφουν μετά με άλλο ρόλο στο αλληλέγγυο σχολείο. Αυτό είναι ένα ζητούμενο. Το σχολείο σου δίνει τη δυνατότητα καμιά φορά της διπλής ιδιότητας. Σε εμάς, για παράδειγμα, στη Μεσοποταμία, αυτό είναι πολύ συχνό. Δηλαδή, μαθητές ή μαθήτριες που έχουν εντός αγωγικών αποφοιτήσει από εμάς, έχουν πάρει την πιστοποίησή τους, έχουν βοηθηθεί για να πάρουν την πιστοποίησή τους, επιστρέφουν μετά ως καθηγήτριες και καθηγητές. Οι γονείς είναι καθηγητές και ταυτόχρονα φέρνουν και τα παιδιά τους στο σχολείο. Αυτή η διπλή ή τριπλή ιδιότητα ενίοτε είναι και ενδιαφέρουσα και είναι επί της ουσίας παράδειγμα ισορροπίας. Δεν μας ενδιαφέρουν όμως οι ισορροπίες, δεν μετράμε με αυτούς τους όρους την προσφορά. Είναι αργές οι διαδικασίες αυτές της κοινωνικής ενδυνάμωσης. Οι δομές αλληλεγγύης το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό, αλλά το θέμα της εκπαίδευσης με την ελαστικότητα που έχει είναι πάρα πολύ προνομιακό ως προς αυτό το στόχο. Το πιο σημαντικό είναι οι άνθρωποι να μάθουν να μην σκύβουν το κεφάλι στις δύσκολες συνθήκες, να συνεχίζουν κινηματικά να δουλεύουν πάνω σε αυτό. Είμαστε εδώ για να σταθούμε δίπλα στους ανθρώπους κινηματικά, με τον ίδιο τρόπο που το κάναμε πάντα, γιατί πιστεύω ότι οι άνθρωποι μόνο έτσι μπορούν πραγματικά να μιλάνε για δημοκρατικές διαδικασίες, για σεβασμό απέναντι στον συνάνθρωπο. Και μόνο μέσα από αυτές τις διαδικασίες η ζωή έχει κάποια αξία και κάποιο νόημα.